ήταν λογικό να ψηφίσουν αυτοί οι δυο, ε. Έπεσαν μέσα. Έπεσαν μέσα και ήταν λογικό να ψηφίσουν οι Κοκκινάκης. Δεν μπω με τα βόλια να συμβιλά. Ακριβώς. Εντάξει, είναι και λίγοι παίχτες, δεν θέλει και τρελή μαντεψία. Ξέρουμε τα εκτρατώματα. Το δύσκολο είναι να βρεις πίσω πάρει ένα σημείο. Ποιος θα πάρει ένα σημείο ήταν. Από εκεί ξέρεις ποιος θα ψήσει. Α, μπράβο. Κοινάκης. Νομίζω ότι πιο λίγο στην έδωσα από τον πω. Όχι πως τον πω, όχι κάνει το πως φέρει παραπάνω. Όχι πως τον άγγι στο σέφαρο. Στους διασύνους των διασύνων. Είναι πολύ κοντά σε όλα. Πιστεύω... Κοίταξε να δεις, αγωνιστικά ο Μπόι είναι λίγο πιο γρήγορος. Ξέρεις τέτοια για τώρα που είναι να ψηφίσιμο. Αγωνιστικά ο Μπόι είναι λίγο πιο γρήγορος. Κοκκινάκης είναι καλύτερος από ό,τι είναι εδώ. Και είναι και καλύτερος στόχος. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω όλες οι δουλειές που είναι καλύτερο. Ο Κοκκινάκης μαγειρεύει, ξέρεις, ασχολείται με. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο καθένας κοιτάει την μπάρκα. Έτσι, τα στρατόπεδα αλλάζουν και οι φιλίες αλλάζουν. Εγώ ήμουν από Κύπρο, από εδώ. Τώρα ψηφίζω αγωνιστικά, ήμουν απολυτός με τον ένα, τώρα με τον άλλο. Ψηφίζω τον Τάνο τόσες φορές και τώρα ψηφίζω αγωνιστικά. Πότε ψηφίζεις αγωνιστικά, ρε κύριε Άκη. Τον καιρό δεν πήγαινε έτσι. Τώρα είναι που μείναν πέντε και καταλάβεις που είσαι πιο αδυνόμος. Ό,τι μας εφέρει για να πάμε παρακάτω.